Τηλεοπτικά, γιατί σήμερα είπαμε, είδαμε δύο παρουσιάστριες. Πραγματικά να γίνεται ένα ωραίο ξεμάλιασμα στον αέρα, έτσι και με κάποιο τάκ, θα πω εγώ. Γιατί η Ιωάννα Μαλεσκού και η Κατερίνα Καινούριου έβγαλαν τα ξύφη του και τα διασταύρωσαν στον. Για τα καλά. Ναι, χριστέρα μου. Μόνο που είναι και παίξα ξεφασκία κανονικά και στον αέρα και στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν στην εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριου ασχολήθηκαν λοιπόν με ένα θέμα που κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Αν τελικά κόβεται η εκπομπή τη Ιωάννα Μαλέσκου, αν θα υπάρξει αντικατάσταση και αν ο Γρηγόρης ο Γκουντάρας θα φύγει από το Σαββατοκυριακό και θα ενσωματωθεί στην εκπομπή τη Ιωάννα Μαλέσκου. Το σχολίασαν. Είδα το απόσπασμα, να σου πω την αλήθεια. Έδωσαν απλά το ρεπορτάζ και η ίδια η Κατερίνα, μάλιστα, θα μεταφέρω τα λόγια της, είπε ότι ένας μήνας έχει περάσει από όλο αυτό, από την πρεμιέρα που έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου. Είναι πολύ γρήγορα να κρίνουμε και να μιλήσουμε για νούμερα. Αυτά ήταν τα λόγια της, εννοείται οι συνεργάτες έλεγαν διάφορα. Χριστάρα μου, πάνελ, καταλαβαίνεις ότι άλλοι έλεγαν ότι και άλλοι λένε διότι. Πάμε λοιπόν όμως. Πάμε ναι. Λοιπόν να δούμε πώς το είδε η Ιωάννα Μαλέσκου και πώς της απάντησε σε όλο αυτό. Πόσο έτσι δεν είναι ωραίο να σχολιάζει μία απέναντι εκπομπή, εγώ θα πω αρχικά, γιατί είμαστε απέναντι μία ώρα. Mm-hmm. Και μία παρουσιάστρια πρώτης γραμμής, θα πω εγώ, η Ελένη Μενεγάκη, δεν θα το έκανε ποτέ. Συγγνώμη, μου συγκρίνεις τώρα την Κατερίνα Καινούριου με την Ελένη Μενεγάκη για να καταλάβω. Ρε παιδιά, μήπως έχουμε μπερδευτεί, όντως έγινε έτσι, γιατί δεν προλαβαίνω να δω την εκπομπή της Κατερίνας. Είναι πολύ άσχημο αυτό το οποίο μου λέτε. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Και είπε και η Κατερίνα, μου κάνει εντύπωση γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Νόμιζα ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά όλο αυτό με τα νούμερα που λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή πώς τα διαβάζουμε, τι γίνεται. Η Ιωάννα, από μια Κατερίνα, σε στήριξε κάποια στιγμή. Αυτό αξίζει να το πούμε. Στην πρώτη σεζόν έκανε ένα σχόλιο ως παρουσιάστρια και ως γυναίκα βασικά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που μου περιγράφετε τώρα, γιατί αισθάνομαι ότι τι. Πουλά τόσο πολύ, βρε Ιωάννα, που συνεπώς πρέπει να πιαστούν πάνω σου. Να πω ξανά για την ιστορία, επειδή πριν υπήρχε ένα θεματάκι ηχητικό. Ότι ακριβώς επειδή φέτος είναι μια ανταγωνιστική σεζόν που έχει πάρα πολλές εκπομπές, πολλά κανάλια σε λειτουργία, είναι κάτι ευχάριστο. Μην το μετατρέπουμε σε δυσάρεστο εμείς οι ίδιοι οι εκπομπές. Όλοι έχουμε ανάγκη να πούμε κάποια είδηση. Κατανοώ την εκπομπή της Κατερίνας που θέλει να πει κάποια είδηση. Μήπως δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις. Συγγνώμη τώρα. Να μην γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα. Αυτό θέλω να πω. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι τουλάχιστον ενός στοιχειώδους σεβασμού για ανθρώπους που έχουν και μια πορεία και που έχουν περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα. Και πολλά έτσι μονοπάτια μέχρι να φτάσουν, να ισορροπήσουν ή δεν ξέρω πού να φτάσουν, όπου επιθυμούν να φτάνουν. Αλλά κάπου ασεβόμαστε και σκεφτόμαστε τι λέμε και για ποιους τα λέμε. Δεν μπαίνω στη δικασία αυτών των μικροπρεπειών και μικροσυμπεριφορών. Για να μπαίνω όμως τώρα σημαίνει ότι κάτι με ενόχλησε. Συγκεκριμένη εκπομπή και για κάποια αποσπάσματα του Big Brother για το γνωστό ζευγάρι Αγγελίτας και Παναγιώτη. Στον ντους. Όσον αφορά κάποια φιλιά. Τις σκηνές στον ντους που έγιναν και μια χαρά τις παίξανε και τις παίξανε ολόκληρες. Πώς είναι παίξανε, δυνατόν. Ενώ εμείς δεν τις παίξαμε αυτές τις σκηνές. Μια και παίζουμε στην ίδια ζώνη, έχουμε και την ίδια σήμανση. Γιατί εμείς πάμε by the book και δεν προβάλαμε. Όχι μόνο με μπλερ δεν βάλαμε σκηνές. Σκηνές οι οποίες έχουν προβληθεί σε ένα πρόγραμμα, σε μια ζώνη. Εμείς τι σήμανση έχουμε. Αυτή τη σήμανση θεωρώ κάνω λάθος. Έχουν και οι άλλες εκπομπές. Εσείς οι άλλες εκπομπές το προβάλλανε κανονικά. Κανονικότατα και το πούλησαν και μια εκπομπή, μια εκπομπή που βασίζεται στο Bachelor. Και να πούμε τώρα εδώ για τον Bachelor. Στον Bachelor εγώ έχω δει πολλές σκηνές έτσι αμυγά που κάνω το Bachelor. Και μιλάμε για σενάριο. Μίλησέ μου γι' αυτό. Τι είναι αυτό, παιδιά, φίλοι λέγεται. Άκου τώρα εσύ. Πολλά φίλια μας λένε. Στο Instagram δεν έχει AGB, κατάλαβες. Ενώ στο Big Brother και στο Bachelor υπάρχει. Παιδιά, κάπου έχει χαθεί μπάλα. Μα καταρχάς φαίνεται ότι η Μαλέσκου έχει προηγούμενα. Από αυτά που υπόθηκαν στην πορεία, δεν είναι μόνο η αφορμή αυτό που είπε Καινούριο, ας πούμε, για τα νούμερα. Επειδή έχω δει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ήρθε ο Χάρης πριν στο καμαρίνι και μου λέει πρέπει να το δεις αυτό και λοιπά. Έχει γίνει ένας χαμός, σχολιάζεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι τη στιγμή που είπε η Μαλέσκου ότι να μην γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα, νομίζω ότι αναφερόταν γενικότερα. Αυτό όμως που έγινε μετά, που έπιασαν και την φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου μαζί με την Ντούνη που είχαν ανεβάσει στο προσωπικό τους λογαριασμό, τέλος πάντων, τα παιδιά. Όταν θυμώνει ένας άνθρωπος, μπορεί να υπερβεί μια γραμμή. Είναι μέσα στα πλαίσια του, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να θύμωσε να βγει και εκτός, αύριο δηλαδή και η ίδια η Μαλέσκου, αν το δει, μπορεί να νιώσει και η ίδια ότι ήταν υπερβολικός ο τρόπος που μπήκε σε αυτό. Και το... σε αυτά τα επίπεδα. Καμιά φορά έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου, ρε Σοφία μου. Μπορεί να είσαι εκρηκτικός, μπορεί να είσαι παρορμητικός σαν χαρακτήρας, μπορεί να είσαι... Εκείνη τη στιγμή, ναι, δηλαδή. Αλλιώς να το χειριστείς. Να πεις κάτι με το χάρι και να νευριάσει, ναι, ένα.
να. Αυτό το πράγμα όλο ήταν πιο οργανωμένο. Σήμερα έγινε αυτό όμως, έτσι. Δεν είναι απέναντι-απέναντι. Σήμερα ναι, παίζουν στις απέναντι ώρες. Μπορεί να της το είπαν εκείνη τη στιγμή, να φόρτωσε εκείνη τη στιγμή, δεν το φίλτραρε. Όχι. Έβγαλαν καλά, αλλά ένας δεν το φίλτραρε. Δηλαδή έβαλαν και την φωτογραφία του Αλεξάνδρου. Θα πω εγώ την νέα απεριά της ομάδας και επίσης μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω γιατί τόσα δεν φτάνει αλεπούντα κάνει κρεμαστάρια. Γιατί Χριστιανά μου. Όταν λες δεν μου αρέσουν οι μικροπρέπειες, δεν το έχω δει, να μην γινόμαστε νούμερα και ασχολείσαι 12 ολόκληρα λεπτά για να σχολιάσεις. Ναι, και να σχολιάσεις την απέναντι εκπομπή, αυτό λέμε να μου κάνει ότι δεν θέλεις να γίνεις. Θα το πω όπως η ίδια το έχει στο μυαλό της ή όπως η ίδια πιστεύω εγώ ότι το έχει στο μυαλό της. Δεν θέλεις να γίνεις Κατερίνα καινούριο. Και γίνεις ακριβώς τηλεόραση μιας άλλης δεκαετίας. Γιατί Χριστιανά μου, εγώ αυτόν είδα από την Ιωάννα Μαλέσκου και την ομάδα της, τηλεόραση μιας άλλης δεκαετίας. Κάθονται και ασχολούνται με μπάτσελορ, αν είναι γραμμένο, αν δεν είναι γραμμένο, με σκαλέτα. Και τι πλάνα έπαιξαν και πάνε by the book και με και τη ραδιοτηλεόραση. Και δεν βλέπουν την ουσία. Δηλαδή το ότι η Κατερίνα π.χ. δεν ασχολήθηκε και πολύ σε εκείνον το ρεπορτάζ. Και δεν ξέρω, νομίζω όλων αυτών ήταν και λίγο για να ασχοληθούμε και να κοιτάξουμε λίγο και να κάνουμε εμείς την προσωπική μας κάμερα λίγο. Υπάρχει και αυτή η εκπομπή της Μαλέσκου. Δεν νομίζω, ρε Χάρη μου, ότι έγινε τόσο προγραμματισμένο όσο το λες εσύ. Δηλαδή, και όσο ξέρουμε τέλος πάντων από τη Μαλέσκου, δεν έχει δώσει δείγματα του να ξεκινάει. Είχε ένα πολύ κακό σχόλιο για μένα όταν ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα. Τι? Αυτό που είπαν για την Ελένη Μενεγάκη, δεν θα το έκανε ποτέ η Ελένη Μενεγάκη. Ήταν λίγο αστείο αυτό. Εντάξει. Μαζί πήγε να μειώσει την... Εννοώ και συγκρίνει τη... Δηλαδή, ναι, εγώ είδα μία γυναίκα εκνευρισμένη. Ναι. Είδα έναν άνθρωπο τηλεοπτικά εκνευρισμένο που πάνω στο θυμό μας μπορεί να μην ελέγξουμε ακριβώς αυτό το οποίο θα ξεστομίσουμε και την επόμενη μέρα να πεις ότι, ρε παιδί μου, δεν έπρεπε να το χειριστώ με αυτόν τον τρόπο. Είναι προσωπική μου άποψη. Μπορεί να λες και μεθαύριο και σε δύο.